ότι ευρισκόμεθα ενώπιον της πραγματικότητος ή
περιγράφει ο Κύριος προφητικός ως πρόβλημον του τέλους του κόσμου όταν λέει «Και έστε επί της γης συνοχή εθνών εν απορία, υπούσεις θαλάσσης από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των εκτεταμένων ηγουμένων». Αληθώς, η ανθρωπότηση στιγμήν τάφτη αποτελεί συνοδεία ότι πόρων νυκτοπολούντων χωρίς σελήνη, χωρίς δάτα φωτός, διαμέσου κλειδών και τερμάτων. Τα λέγορε ανθρωπότης, ποιος θα σου δείξει τον δρόμο της ζωής, ποιος θα σε κυραγωγήσει να εξέλθεις από την απελπισία. Η επισκήνη εχρεοκόπησε, η ευνομία απαιτήθη λέξεις και μη, ο πλούτος έγινε τραπέζης. Τα ηχηρά αυτά ονόματα δεν σε συγκινούν πλέον. Σου χρειάζεται στήριγμα δια την τρέμουσα καρδία σου και έδαφος στερεών δια την ξαλεγωμένη ύπαρξή σου. Έχεις ανάγκη από μία ακτίνα υπερκοσμίου πίστεως, από μία ένεση στη ρυθμούσης ελπίδος δια την αιωνιότητα, από μία ανθρωπευτική αγάπη στη ζωή. Σπήλαιο, η φάκνη, ο ύμνος των ουρανίων δυνάμεων, δόξα εν ψής της Θεό και επινής ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία, παρέχουν εισέ ό,τι ζητεί η καρδία σου, εν μέσω της πεπερασμένης μεταπτωτικής υπάρξεώς σου. Ο Αστήρ, όνειδομεν εν την ανατολή του πολιτισμού, προάγω, εστάθη επάνω του πεδίου, που η αρχή εγεννήθη επί του όμου αυτού και της ειρήνης αυτού που και στην όλη. Καλούς είναι ημάς, όπως έχουμε ανάπαυση διακασπορασμένας και κάρμας, το σπήλαιον και η φάκη, η μάγη και οι κειμένες, ο χορός των αγγέλων και η μελωδία. Εκεί, εανημένε χείρες και τα παραλυμμένα γόνατα, επανακτώσει την ισχύν αυτών. Εκεί, εαπληκτισμένε καρδίε επανευρίσκουση την απολεστή σαν ελπίδα. Εκεί ο πλούτος και η πτωχία καταθέτονται στα όπλα του μεταξύ των πολέμων, εναγκαλίζονται αλλήλους της αγάπης ασπασμών. Εκεί η λύπη παραχωρεί την θέση της στην χαρά και η ταραχή στην γαλήνη. Εάν εισπίσονται δια της καρδίας, εις το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, το οποίο κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητήν συνίσταται εις το ότι ο του Θεού Λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, αήγενά τεθέρον κατά πνεύμα της θέλουσι και γίνεται βρέφος εαυτόν εν εκείνες διαπλάτωνες αρετές και πιστεύσαντες ότι ετέχθη σήμερον σωτήρ προσφέρομεν αυτό εκ των θησαυρών της καρδίας ως λατρείαν πίστην διαγάπης ενδεδομένη, ουδέν των υπηρών του βίου δύναται να ταράξει την γαλήνη της ψυχής ημών. Η πάντα μου υπερέχουσα ειρήνη του Χριστού, ή της είναι διάφορος από την ειρήνη του κόσμου, γίνεται βραβείον αχώριστον από την καρδία ημών, και αν ακόμη ο πόλεμος των στοιχείων του κόσμου εξακολουθεί την μανία του πέρυσιμών. Πέπισμε, ως διακρισίος διακηρύσει ο προβάμος Παύλος και εμπειρικός διαβελεί σύνολος η πορεία των Αγίων σε εκκλησίες ημών με έστρατον της αναντικαταστάτου αλυσίδος βάφτης των γέροντα αμφιλόγιο μακρύ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της πτήσης εταίρα, τιμήσεται ημάς χωρίσια από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ταράσσονται και ακαρπίσονται εκεί οι μόνοι, όσοι παρανοήσαντες στη ζωή, εστήριξαν αυτήν εις ενδοκοσμικάς, προπτικάς και αυτοσωτηρικάς τάσεις, εις τας μερίνας του αιώνος του απαταιώνος, και εις την κήμερα του πλούτου και της δόξης. Ας αντλήσουμε όμως και αυτή σήμερα από την γέννηση του Χριστού, κύκλης κατά τον Χρυσορήμονα Χρυσόστομον αποτελεί τη Μητρόπολη των Εορτών, δίδαγμα και παραμυθία.
εκ της πράξεως ότι γραμμένους αυτούς. Ας διπιθώσει όχι διότι τον έχασαν, αλλά διότι δεν τον εσκόρπισαν όταν τον εγκράτουν της έργα ευκλίας. Ας πληρώσωσι τώρα τουλάχιστον από Χριστομήνητον συμπάθεια την καρδία των προς την τάξη των φοβών, με την οποία συνδελφώθη ο Χριστός, εκλέξα στο σπήλαιον και την φάτνη ως υπηρέτας της γεννήσεώς του. Αλλά και των φτωχών η τάξης ας αντλήσει το αναγκαίο δίδαγμα του Ιθραήλ, αφού και έστει τη βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εμπνεύμα διαγείο, δια τι να πικραίνονται οι λογοί γονίζοντες δια την ήραντον και πληρούμενη φθόν προς τους πλουσίους, αφότου ο πλούσιος εν ελέη Θεός έγινε άνθρωπος πτωχός, μέχρι που να μην έχει τούτη κεφαλική, η πτωχία έγινε αξίωμα υψηλών και η στέρησης κεφάλαιο της ταυτοδοσίας. Εύλογον ωστόσο παραμένει το ερώτημα, δια τι άραγε από τις ημέρες της γεννήσεώς του, εν το πλαισίο βεβαίως της οικονομικής φανερώσεως της Αγίας Τριάδος, ο Μεσσίας Χριστός δεν επέδειξε το μεγαλείο και τη δόξα του. Απλούστατα, διότι ο νικητής του κόσμου δεν ομοιάζει προς τους ανθρωπίνους ήρωας και τους άλλους κατακτητάς, τους οποίους αείποτε κίνησε προς την νίκη η μαθαιοδοξία και συνόδευσε εις τον Τρίαμβο η αλαζονία. Ήλθε να κατακτήσει τις ανθρωπίνες ψυχάς την ελευθερία, να τα σαπαλάξει από τα επιπλαβής πέρματα του εγωισμού και της φυλακτίας, άτινα εγκαλλιέργησαν επί αιώνας η πλάνη και η αμαρτία, να σπείρει τον αγαθό σπόρο της αγάπης και της ειρήνης, και ούτω να παρασκευάσει τους πάντας όπως κατασχώσει κατά χάρη του Θεή, ικανή και άξιοι ή να εξυψωτώσει προς τους ουρανούς. Ήρθε να υπομνήσει στην αλληλώς παρασωμένη ανθρωπότητα ότι πάντες οι αποτελούντες από την άνθρωπη ήσαν και είναι τέκνα του ενός και του αυτού ουρανού Πατρός, με τα αυτά προς τον Θεό και προς αλλήλους καθήκοντα και δικαιώματα και κατακολουθία να διδάξει την ισότητα και την αδελφότητα προς πάντες. Ήρθε να παρηγορήσει, να ενισχύσει, να σώσει τους τεφλημένους, τους αδυνάμους, τους ασθενείς και δια τούτο γεννάται εν διευκαιρία και διασημότητα. Ήρθε να εξισώσει τους περιφρονημένους και ταπεινούς και δια τούτο ταπεινούνται μέχρι του σημείου εις τον αλάβη του μορφή. Ήρθε να περισυλλέξει τους διωκωμένους, τους πρόσφυγας και τους μετανάστες και δια τούτο ευθύς εξ αρχής της γεννήσεώς του υφίσταται των διωγμών και την μανία του Θεού. Αλλά ταύτα πάντα έμελον να αποτελέσωσε το προάγγελμα της ομιλίας και της χαράς δια τους νηστικής και τους πάσχοντας, δια τους φτωχούς και τους αδυνάτους, δια τους πληγωμένους και τους πονούντας. Όσοι εγεννήθημε εν την πτωχία και διασημότητη, ας φέρομαι καρτερικώς των λαχών να εισημαστήρων, διότι ο ενσπηλαίο γεννηθής και εμφάτνη ανακριθεί σωτήρ τον έχει καταγιάσει δια της γεννήσεώς του. Όσοι πονούμεν και υποφέρομεν, ας παρηγορηθώμεν, διότι ο Μεσσίας Χριστός εκόμισεν εξ ουρανού τον βάλσαμο της Θείας Παραμυθίας. Η μακρά των οικείων και των φυτάτων των ζώντες, οι εν τη ξένοι, ταλαιπωρούμενοι και φτυγόμενοι, ας αποβλέψωσι καταπεριθύσεως προς το βρέφος της Ιδέν, διότι δια της ανθρωπίσεως αυτού και της εις των κόσμων ελεύσεώς του, παρεσκεύασε ημάς πάντας η νέα εν ουρανής πατρίδα ένθα και αιώνιος χαρά και ευτυχία. Δια ταύτα πάντα η αποστολική παρένεση της προς την Εκκλησίους την κάνει αρκούντος παιδευτική και επίκαιρος. Χαίρεται Κύριο πάντοτε, πάλι του ερωχαίρεται. Ο δε κλιμάς τους ανθρώπους και δια την μετέρνας ομιλία εν ανθρωπίσας Θεός της ειρήνης, δια των θεοποιητών και διαπύρων ευχών της ημετέρας της ευχής κορυφής Παναγιώτατε, έστε εθιμών γέννητο. Thank you.
Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, πιστό του Θεού παραθώμεθα.
εν ομονία ομολογήσομαι. Σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα, Αυτοκράτορα, Ποιητή, Πάντος και Γης, ορατός και πάντος και οράτος, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον Υιού Πατρός, θέντα προπάντων των αιών, ως εκ φωτός, θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπ ηρηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον Δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ του δέρματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς του και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεδόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων. Όμεν καλώς, όμεν με τα φόβου πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Oh,
Βαρθολομαίου του Παναγίου Τάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανίλου Κουρεστίου Νεοφύτου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας των Ορθοδόξων Πατριαρχών πολλά τα έτη. Αναστασίου Τυράννωρος της Λάβου Πρέσβου Επιφανίου Κιέβου, Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησίων, πολλά τα έτη. Και όν έκαστος κατά διάνοια ανέχει και πάντων και πασών, thank you.
αγάπης προσέλθετε. Ευχαριστώ.
ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Λάθρους όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη, την ημέρα πάσαν τελείωνα η γερμηνική και αναμάρτωνε τη άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχω.